Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της παραβατικότητας, νεανικής παραβατικότητας. Με τη βοήθειά σας και με στοιχεία που μας έχετε δώσει, βλέπουμε, έχουμε εικόνα του προβλήματος, μπορούμε να δούμε και τις κάρτες. Να πούμε, κύριε Ανδρέου και φίλες και φίλοι, ότι το θέμα της νεανικής παραβατικότητας είναι και ευαίσθητο, αλλά ταυτόχρονα και σύνθετο και πολυδιάστατο. Τι λένε οι αριθμοί, κύριε Ανδρέου, για το θέμα αυτό? Ναι, θεωρώ σωστό, κύριε Δημητρόπουλο, να ξεκινήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Τι εννοούμε, σωστό. Νεανική σωστό, παραβατικότητα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε όλο αυτό, νεανική παραβατικότητα, εννοούμε τις παραβάσεις του νόμου, στις οποίες υποπίπτουν πρόσωπα νεαρής ηλικίας, έφηβοι κυρίως, και συγκεκριμένα μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Η νεανική παραβατικότητα ή η αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων είναι φαινόμενο πολυδιάστατο και πολυσύνθετο που μας απασχολεί ιδιαίτερα ως αστυνομία. Διαπιστώνουμε ότι όλο ένα και περισσότερα νεαρά πρόσωπα μπλέκονται σε αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές και εικάζεται ότι η παραβατικότητα σε νεαρή ηλικία δυνατόν να οδηγήσει μελλοντικά σε ενήλικη εγκληματικότητα. Mm-hmm. Φυσικά κανένα όμως παιδί δεν γεννιέται παραβάτη, ούτε και γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, ούτε είναι απαραίτητο, αγαπητέ μου Χρήστο Ανδρέου, ούτε είναι απαραίτητο ένα παιδί που έχει μια αλφα παραβατική συμπεριφορά, δεν μιλάω εγώ για ακραία πράγματα, ότι θα γίνει και εγκληματίας. Εννοείται. Όμως έχουμε παρατηρήσει ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά τα οποία μας απασχολούν στην ενήλικη του ζωή μας είχαν απασχολήσει σωστό. Και όταν αυτά τα πρόσωπα ήταν νεαροί. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας έχει να κάνει κυρίως με τις ζωές της κοινωνίας και ειδικότερα με το θεσμό της οικογένειας που έχει να διαδραματίσει τον ουσιαστικότερο λόγο, πιστεύουμε, στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τους αριθμούς, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν συγκεκριμένα το 2018 έχουμε διερευνήσει 128 υποθέσεις με ενεχόμενους 182 ανηλίκους. Το 2019 150 υποθέσεις με 241 ανήλικους και το 2020 166 υποθέσεις με 228 ανήλικους. Υπάρχει μια πολύ ελαφριά αύξηση όσον αφορά τις υποθέσεις, ενώ φέτος διαπιστώνουμε ότι το 2020 σε σύγκριση με το 2019 υπήρχε μια μικρή μείωση. Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών αυτών, διαπιστώνουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν και παιδιά από 7 μέχρι και 13 ετών να διαπράττουν ή να προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά παιδιά ηλικίας 14 και 16 ετών. Να διευκρινίσουμε επίσης, κύριε Δημητρόπουλε, ότι σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία, πρόσωπα κάτω των 14 ετών δεν έχουν ποινική ευθύνη. Mm-hmm. Όμως, παρά το γεγονός αυτό, σχηματίζονται φάκελοι οι οποίοι διαβιβάζονται και ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες κοινωνικής ευθύνης. Θα ήθελα πάνω σε αυτό, αγαπητέ μου Χρήστο Ανδρέου, να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη τα άτομα αυτά. Και το δεύτερο, που τουλάχιστον έτσι γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχουν φυλακές ανηλίκων, αναμορφωτήρια. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχουν, όμως υπάρχουν επιτροπές οι οποίες όταν ενέχονται πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών, τις επιτροπές αυτές είναι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέλη των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και ψυχολόγοι. Οι υποθέσεις αυτές, όταν πρόκειται για πρόσωπα κάτω των 16 ετών, διαβιβάζονται στην νομική υπηρεσία για οδηγίες όσον αφορά τον περαιτέρω χειρισμό όσον αφορά πρόσωπα κάτω των 16 ετών. Και συνήθως όταν τα πρόσωπα αυτά προβαίνουν σε ενέργειες μία φορά, δεν οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα επιτήρηση από λειτουργός των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλες ενέργειες ώστε να παρακολουθούνται τα πρόσωπα αυτά, να μην επαναλαμβάνουν τέτοια αδικήματα. Κυρίως όταν αναφερόμαστε σε παραβατικότητα σε αυτές τις ηλικίες 13, 14, 15, κυρίως είναι το bullying και οι κλεψές περιουσιών. Ναι, το αδικήμα τα οποία παρατηρούμε ότι υπάρχει περισσότερο μπορούμε να πούμε από πρόσωπα όλων των ηλικιών είναι αδικήματα εναντίον περιουσίας, δηλαδή κλοπές, κυρίως κλοπές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα αδικήματα, επίσης υπάρχουν άλλα αδικήματα όπως κακόβουλες ζημιές σε περιουσίες. Αδικήματα εναντίον προσώπων εννοούμε αδικήματα τα οποία επιθέσεις εναντίον άλλων και σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι οι επιθέσεις γίνονται σε άλλα παιδιά, είτε της ίδιας ηλικίας είτε μικρότερα. Επίσης το ανησυχητικό, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι εντοπίζουμε παιδιά να ενέχονται και σε υποθέσεις κάτω των 16 ετών παιδιά, σε υποθέσεις με ναρκωτικά, ψυχότροπες ουσίες και άλλες ουσίες ντόπινγκ, το οποίο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, παρά το γεγονός ότι είναι μικρή αριθμή, όμως εν τούτης παρατηρούμε τέτοιες υποθέσεις. Φαντάζομαι ο δικός σου ρόλος της καταστολής είναι το ένα, η πρόληψη είναι το άλλο.
που εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, στα σχολεία, να γίνει δουλειά, μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, για να μην έχουμε αυτά φαινόμενα, διότι φαίνεται πως, όχι μόνο στην Κύπρο, γενικότερα σε όλες τις κοινωνίες ευρωπαϊκές, υπάρχει μια τάση ανόδου αύξησης περιστατικών παραβατικότητας νέων ανθρώπων. Σίγουρα, η αστυνομία, όπως έχετε πει εσείς, πέραν του κατασταλτικού της ρόλου, προβαίνει και σε διάφορες ενέργειες για πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων, όπως για παράδειγμα διάφορες συναντήσεις ή διαλέξεις σε σχολεία που έχουν σχέση με την νεανική παραβατικότητα, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον και σε συνεργασία και με άλλους αρμόδιους φορείς να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Είναι δύσκολες υποθέσεις, αφορούν ανήλικα πρόσωπα. Στη βάση της νέας νομοθεσίας που αφορά πρόσωπα κάτω των 18, υπάρχει αυτή η νομοθεσία πλέον, όπου υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά είτε σε αναφορά σε ανήλικα πρόσωπα, είτε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης τους. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία αυτή τη στιγμή ακολουθούμε, πάντοτε με γνώμονα την προστασία των παιδιών αυτών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου, για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, από την αστυνομία, τώρα φίλες και φίλοι, για να δούμε το θέμα αυτό, θα περάσουμε στον δόκτωρο Γιώργο Μικελίδη, τον ψυχίατρο, κλινικός επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής